Η Καβάλα μπαίνει στο στόχαστρο της παραγωγής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τρεις είναι οι υποψήφιες περιοχές για την επένδυση της Next2Go στην Ελλάδα, όπου θα κατασκευαστεί τόσο το εργοστάσιο της εταιρείας, το οποίο σε πρώτη φάση θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ανά έτος, όσο και το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας για ερευνητικούς σκοπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής προκρίνεται η περιοχή της Καβάλας, ενώ υποψήφια είναι επίσης η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα. Μια τρίτη περιοχή που εξετάζεται είναι του Αστακού. Είναι μια σημαντική επένδυση που νομίζω ότι οι επενδυτές θα αξιολογήσουν την κάθε περιοχή ξεχωριστά, βλέποντας τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η κάθε περιοχή. Εδώ, όσον αφορά στην δική μας περιοχή, την περιοχή της Καβάλας ειδικότερα, νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Θα έλεγα, αγαπητή μου, ότι εάν δεν είναι εφικτό να γίνει στην Καβάλα, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Σε όλες τις περιοχές στόχους όπου συζητείται η εγκατάσταση αυτής της μονάδας, όπως η περιοχή του Αστακού, η περιοχή της Κοζάνης, η περιοχή της Καβάλας έχει σαφώς όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε κάποιος για να φτιάξει μια ανάλογη επένδυση στη χώρα μας. Στόχος, όπως αναφέρουν πηγές, δεν είναι μόνο να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, αλλά να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο κλάστερ με άλλες εταιρείες που θα γυτνιάζουν με το εργοστάσιο και θα το εφοδιάζουν με τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι κυρίως ελληνικές, αλλά προβλέπεται και η συνεργασία με εταιρείες από γειτονικά κράτη. Μονάδα, όπου και αν σταθεί, πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει άμεσα η ίδια η επιχείρηση, σκεφτείτε όλες τις έμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα μιας τέτοιας επιχειρηματικής προσπάθειας. Επίσης, σκεφτείτε και όλα, αφεστικά όλες τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που αφορούν την τεχνολογία, που αφορούν τις παράπλευρες, αν θέλετε, επενδύσεις για να υποστηρίξουν μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα, τον αριθμό των θέσεων απασχόληση που δημιουργήσουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκο Δέμπα, υπάρχει ενδιαφέρον και από αμερικανική εταιρεία να επενδύσει στην Καβάλα, δημιουργώντας εργοστάσιο ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Να ξέρετε ότι υπάρχει και επιπλέον ενδιαφέρον αμερικάνικης εταιρείας αυτή τη φορά, που θέλει να έρθει να επενδύσει στην περιοχή μας σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ως εργοστασιακή μονάδα, κύριε Πρόεδρε. Μονάδα μεγάλη, μια επένδυση πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Είναι από ανθρώπους τους οποίους και εγώ προσωπικά τους γνωρίζω και φιλικά. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο ενδιαφέρον από αυτό που συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια θα το οριμάσουμε, πιστεύω, και στη συνέχεια. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλες οι επενδύσεις. Μακάρι να γίνουν στην περιοχή μας, μακάρι οι επενδυτές να επιλέξουν τη δικιά μας περιοχή. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο όφελος στην τοπική κοινωνία και οικονομία.